Τώρα είχα, ξέρω, ήταν κανονικά στο, και είναι κανονικά, στο πρόγραμμα, το θέμα των μεταναστών. Ξέρω ότι υπάρχει στο μυαλό σας χρόνων, υπάρχει για τους μετανάστες και στους πιο προοδευτικούς και στους άλλους που βρίσκονται στο Μέγαρο Ιπατία. Έχουν πάει 61 ήδη στο νοσοκομείο, έχουν μεταφερθεί. Κανείς μας δεν θέλει να συμβεί το κακό, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Επαναλαμβάνουμε μόνο λόγια όπως δεν χωράνε, όπως να φύγουνε, αλλά δεν είναι προφυλακτικά οι άνθρωποι να τους πετάξουμε μετά αφού κάναμε τη δουλειά μας. Το είπα και πριν, και παράνομα να μπει κανείς σε μια χώρα, πρέπει να φύγει νόμιμα από τη χώρα. Όταν κανείς περιμένει 18 και 20 χρόνια να του πούν τι θα γίνει, ποιος είσαι, αν έχεις χαρτιά, όταν μετά από τόσα χρόνια που φτάνει να ζητάει με απεργία πείνας μέχρι να κινδυνεύει η ζωή του, δεν είναι εκβιασμός υπομονή τόσο χρόνο. Αλλά βέβαια και η δική μας η σκέψη είναι, μπορούν όλοι να νομιμοποιηθούν. Η Ιπατία, που είναι το Μέγαρο, η Ιπατία ήταν Αλεξανδρινή φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρονόμος και Μάρτιο του 415 μετά Χριστό βρήκε τραγικό, φρικτό θάνατο, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις επιστημονικές της τότε ανακαλύψεις και την κατηγόρησε για μαγεία. Μάρτιο, 415. Συνδεόμαστε με το Μέγαρο Ιπατία, γιατί μου ζητήσανε. Σας ακούμε. Ακούσατε και όλα αυτά που είπαμε και νομίζω ξέρετε και όλες τις απορίες και όλα αυτά που έχουν οι Έλληνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Ξέρετε ότι στηρίζουν όλους τους ανθρώπους και τους ξένους και τους μετανάστες, αλλά επίσης ξέρετε ότι ίσως να είναι και λογικό, συγχωρήστε που έχετε τόσα προβλήματα, σας φορτώνω και τα, αλλά είναι σκέψεις που δεν θα ήθελα να τις περάσω έτσι, που σκέφτονται ότι τι θα γίνει αν όλοι οι άνθρωποι νομιμοποιηθούν και εμείς τι θα γίνει στη χώρα αυτή. Όμως σας αφήνω να μου πείτε για το πρόβλημά σας. Σας ακούμε. Να, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όπως το ξέρετε, είμαστε στην απεργία πείνας. Και είμαστε εξαντλημένοι. Και οι περισσότεροι τώρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε ήδη 68 άτομα στο νοσοκομείο και είναι οι υπόλοιποι που έχουν κόψει ήδη νερό και ζάχαρη και αλάτι. Μας μεταφέρανε σε αυτό το κτίριο που δεν είναι εντελώς κτίριο. Είμαστε στις σκηνές και αυτό πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στις βροχές που έχουμε περάσει και με το κρύο που τρώμε εδώ καθημερινά. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας και το ξέρουμε και το ξέρει όλη η επικοινωνία ότι ζητάμε τα αίτημα μας που είναι άδεια παραμονής για τους 300 απεργούς πείνας. Όμως δεν θέλω, σας είπα και πριν τη σκέψη που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων και θέλω κάτι να απαντήσετε στους ανθρώπους αυτούς που ξέρετε ότι σας στηρίζουν. Όλοι οι Έλληνες έχουν φιλόξενα και είχαν πάντοτε τέτοια αισθήματα. Μην μετράτε μικρές αντιδράσεις. Μέσα στην ψυχή υπάρχουν άλλα και στο μυαλό υπάρχουν άλλα πολλές φορές. Πείτε μου. Αυτό συμφωνώ ότι υπάρχουν υποστήριξη υπάρχει από τους ανθρώπους πολλούς και από τους δημοσιογράφους, σημαντικούς δημοσιογράφους και από τους παίχτες και πάρα πολλούς ανθρώπους που μας υποστήριζαν εκεί όταν μεταφερθήκαμε με τα πράγματά μας, με νερά που έχουμε, πολλά και διάφορα. Δεν βρίσκεται κάποια λύση. Είστε κοντά σε κάποια λύση. Γιατί από ό,τι είδα, δεν ξέρω, κάτι έγινε από ό,τι ανακοινώθηκε για τα ένσημα από ό,τι είδα και κάποιες άλλες κινήσεις. Δεν θέλω πραγματικά τίποτα να πω. Θα ήθελα να σας ακούσω. Δεν θέλω να παίξω το ρόλο του δημοσιογράφου. Γι' αυτό με βλέπετε να είμαι έτσι. Η κυβέρνηση συνεχίζει και μας λέει ότι θα μας δώσει μια κάρτα.
Εμείς δεν ήρθαμε για την κάρτα. Εμείς που κάναμε 36 μέρες απεργία πείνας εδώ, δεν ήρθαμε για την κόκκινη κάρτα. Ό,τι κάρτα. Δεν μας ενδιαφέρει ό,τι κάνει αυτή η κάρτα, πώς είναι. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο είναι για όλους. Αν θέλαμε την κάρτα, τα κατόμασταν στα σπίτια μας, εκεί που ήμασταν, και τα την είχαμε φτιάξει ήδη. Αυτή η κάρτα πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί σε όλους τους μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα και που πιθανώς πολλοί θα θέλουν να προωθηθούν προς την Ευρώπη? Σε αυτό εδώ τι να σας πω. Δεν ξέρω, πάντως εμείς απεργία πείνας που πεθαίνουμε εδώ και κεντρεύουμε και έχουμε βγάλει τη δικά μας ζωή μπροστά, ζητάμε άδεια παραμονής να έχουμε δικαίωμα να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, όπου θέλουμε να πηγαίνουμε. Πόσα χρόνια είστε? Πόσα χρόνια είστε εδώ? Χρόνια, πολλά χρόνια. Και οι δυσκολίες, όπως το ξέρετε, και ο ίδιος ο Έλληνας δυσκολεύεται σε δικά του ζωή, που είναι νόμιμος κιόλας. Πάντως να ξέρετε ότι αλήθεια έχετε τη συμπαράσταση όλων. Όλοι μέσα εύχονται να μην συμβεί κάτι κακό. Ξέρετε ότι ανησυχούμε όλοι για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι το μυαλό όλων των Ελλήνων εκεί. Και θέλω να καταλάβετε ότι η ψυχή όλων των ανθρώπων εκεί, καμιά φορά οι ανάγκες μιας χώρας και το μυαλό διαστρεβλώνονται πολλές φορές, αλλά ξέρετε ότι η ψυχή των ανθρώπων είναι εκεί δίπλα σας. Δεν θέλουμε κανείς από εδώ, κανείς από όλη την Ελλάδα, να σας συμβεί κάτι κακό. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Και την εκπομπή σας την παρακολουθούμε καθημερινά τόσα χρόνια που είμαστε εδώ. Προσωπικά εμένα εγώ. Και εύχομαι να το καταλάβει και η κυβέρνηση, όπως το έχει καταλάβει και η κοινωνία. Να μην πάρει πάνω στο λαιμό της καμία ζωή,